Ο πρώτος μου καλεσμένος είναι ο Γιώργος Βουζουλίδης και είναι σύμβουλος ανθρωπίνων συστημάτων και θα ήθελα να ξεκινήσουμε αφού τον καλημερίσω με την ερμηνεία του Συμβούλου Ανθρωπίνων Συστημάτων με την οποία πρώτη φορά έχουμε κύριε Βουζουλίδη σε επαφή. Σε επαφή. Γνώση. Δεν το έχω ακούσει ξανά. Κοιτάξτε, δεν είναι επάγγελμα κατοχυρωμένο από την εφορία ανθρωπίνων συστημάτων. Ναι, προφανώς και όχι. Γι' αυτό δεν το έχετε ακούσει. Όμως έχετε ακούσει το Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, που αυτό είναι το επάγγελμά μου, δηλαδή ασκώτησε βουλευτική. Ο όρος Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας όμως από πίσω, σαν να κρύβει ότι έρχονται σε μένα ή έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους που δεν έχουν ψυχική υγεία. Ενώ για μένα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ακριβώς επειδή θέλουν την ισορροπία ή την επαφή με τον εαυτό τους. Ή ένα κομμάτι αναγνώριση τη εξέλιξή του, γι' αυτό έρχονται σε μένα. Εγώ απλώς είμαι ένας βοηθητικός παράγων. Οπότε στην ουσία τοποθετώ τον εαυτό μου όχι στη συμβουλευτική ψυχική υγεία, αλλά στην ουσία σαν μία έρευνα στα ανθρώπινα συστήματα που μας βοηθούν να καταλάβουμε ποιοι είμαστε και πού πάμε. Και επίσης, αν σκεφτεί κανείς ότι όλοι φέρουμε ένα σύστημα από πίσω μας με ό,τι αυτό σημαίνει, τις οικογένειές μας, τον τρόπο που μεγαλώσαμε κτλ. Ξαφνικά όμως. Παραγίναμε πολύ με τα ανθρώπινα συστήματα. Μου δίνεται η αίσθηση ότι υπάρχει πολυκοσμία. Είναι έτσι? Εννοείται ότι υπάρχει ένα μπλοκάρισμα σε σχέση με τις ορολογίες ή. Όχι, όχι. Εαυτός μας και ο κόσμος. Όχι, όχι. Ότι αν με σκεφτώ ως ανθρώπινο σύστημα, ξαφνικά με φαντάζομαι πιο πληθωρική. Ότι καταλαμβάνω μεγαλύτερο εμβαδό μέσα στο χώρο. Καταλαμβάνετε πολύ μεγαλύτερο εμβαδό μέσα στο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από όσο μπορείτε να φανταστείτε. Μ' αρέσει αυτό που ακούω. Θέλετε να μου το εξηγήσετε? Απλώς γενικά. Δεν έχουμε γνώση αυτού του χώρου, έχουμε γνώση ενός περιορισμένου χώρου όπου εκεί μας έχει τοποθετήσει η ανάγκη της ζωής, η προσωπικότητα, οι ρόλοι που παίζουμε στη ζωή μας. Σε ψυχικό και πνευματικό επίπεδο έχουμε έναν τεράστιο χώρο που δεν γνωρίζουμε. Αχαρτογράφητο. Αχαρτογράφητο. Και ακαταχώρητο. Καταχωρημένο στο υποσυνείδητο και στο ασυνείδητό μας. Ω, είναι μεγάλη δουλειά αυτή όμως, μου ακούγεται πολύχρονη η διαδικασία για να μπορέσουμε όλο να το. Ξέρετε, να το ψηλαφίσουμε κάπως. Ακούγεται λίγο τρομακτικό. Τρομακτικό, φουλ, όχι λίγο. Αλλά δεν είναι. Είναι ένα ταξίδι, όπως κάνετε σήμερα ένα ημερήσιο ταξίδι. Σήμερα είστε εδώ, αργότερα το μεσημέρι θα πάτε κάπου αλλού. Μετά θα πάτε σε ένα πάρτι από ό,τι άκουσα το απόγευμα. Υπάρχει κινητικότητα. Χρόνια πολλά στο. Σε εκείνο που γιορτάζει. Σε εκείνο που γιορτάζει. Λοιπόν, έτσι ακριβώς είναι και αυτό το σύστημα. Δεν έχει σχέση με το χρόνο, αλλά με τον τρόπο που ο καθένας μπαίνει σε αυτό και πώς προχωράει. Η εισήγησή σας στον μπισκότο community θα έχει να κάνει με την αγάπη και τη συγχώρηση. Δύο έννοιες οι οποίες θεωρούμε μαζί, αλλά εν τέλει νομίζω ότι είναι πολύ ξεχωριστές. Για τον κάθε άνθρωπο πολλές φορές δεν συναντώνται κιόλας. Καταρχάς, πέρα από το ακούμε αγάπη, συγχώρεση και νιώθουμε έτσι ένα άνοιγμα στην ψυχή μας, μια ενοχή που έχουμε. Γενικά έχουν ένα βάρος όλες αυτές οι έννοιες και σε μια ψυχαναγκαστικότητα πρέπει να αγαπάμε, συγχωρούμε κλπ. Αυτό που θα γίνει στο podcast, δηλαδή φιλοδόξω να γίνει, είναι να αποσυφορηθεί αυτές οι έννοιες από την ενοχή. Να γίνουν ένα κομμάτι της καθημερινότητας και να είναι πιο απλά κατανοητές. Mm-hmm. Αγάπη και συγχώρεση μπορεί να είναι αρκετές, αλλά δεν είναι κάτι ψυχαναγκαστικό. Ο καθένας χρειάζεται το χρόνο του για να μπορέσει να εμποτιστεί μέσα αυτές. Ξέρετε τι με απασχολεί περισσότερο ως προς τα τη συγχώρεση? Πότε είμαστε σίγουροι ότι έχουμε κλείσει, λέω, και έχουμε πραγματικά συγχωρέσει και πώς το αισθάνομαι κυρίως, πώς το βιώνουμε δηλαδή? Τι ωραία ερώτηση. Μεγαλύνει. Σε σχέση με το άτομο που θεωρούμε προηγουμένως ότι υπάρχει. Με το άτομο και κυριότερα με τον εαυτό μας. Δεν συγχωρούμε τον εαυτό μας για κάτι και έχουμε κρυφά δεδομένα μας. Είναι δύσκολο να εμπειραθούμε τις χώρες και με άλλους. Mm-hmm. Και οι γαλίσθηματα εγκαθίσταται μέσα μας. Η γαλήρω, η ηρεμία είναι ένα συνέστημα, η ησυχία. Η γαλήρω πιο βαθύ επίπεδο είναι στο βυθό μας. Περισσότερο μια κατάσταση που δεν χρωστάμε, δεν μας χρωστούν και κάθε ώρα, κάθε στιγμή μια ελευθερία. Πόσους ανθρώπους από τον περίγυρό σας τον άμεσο γνωρίζει με αυτή τη γαλήνη? Γνωρίζω όχι στη γαλήνη του βυθού. Mm-hmm. Γνωρίζω όμως τους σε κατάσταση γαλήνης, η οποία διαταράσσεται, έρχονται πολύ πιο γρήγορα στην κατάσταση που χρειάζονται. Καταλάβει ένα πράγμα όλα αυτά τα χρόνια που μιλάω με ανθρώπους που έχουν να κάνουν με επαγγέλματα υγείας, είναι ότι δεν είναι τίποτα
δεδομένο και μόνη μου, αλλά αυτή η μετάβαση γίνεται πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή, ναι. Δεν περιμένουμε ότι θα ξυπνήσουμε μια μέρα νυφάλι και να έχουμε την εσωτερική ισορροπία ενός μοναχού. Δεν έχουν και οι ίδιοι, γιατί με αυτά παλεύουν. Και γιατί να συμβεί αυτό. Και γιατί να συμβεί δεν θα έχει ενδιαφέρον. Αλλά τουλάχιστον όταν μεταβαίνουμε σε μια κατάσταση ανισορροπίας ή ψυχής, επιστρέφουμε πολύ γρήγορα στο ασφαλές μας σημείο και μέρος. Ακριβώς αυτό, το πόσο γρήγορα επιστρέφουμε και με ποιους μηχανισμούς που εμείς με τσεκάρει και τους ξέρουμε, οι οποίοι και αυτοί αλλάζουν, γιατί εξελίσσεται, δεν έχουμε τους ίδιους συνέχεια. Και να δεν υπάρχει κάτι θέσφατο, ας πούμε, που είναι αυτό, πάει με αυτόν τον τρόπο να αλλάζει. Υπάρχει μία εξέλιξη. Ακόμη και η ψυχοθεραπεία εξέλιξη. Ειδικά η ψυχοθεραπεία είναι αποτέλεσμα 100. Είναι δυνατόν να μην εξελιχθεί. Βέβαια. Είναι δυνατόν να μην αλλάξει. Είναι δυνατόν να μην αναγνωρίζουμε περιχή από τον εαυτό μας καθημερινά. Δεν γίνεται. Δεν θα έχει και ενδιαφέρον ότι το πιο ενδιαφέρον στη ζωή μας είναι ο εαυτός μας και πώς αυτός μεταβάλλει. Χαμογελάω γιατί επαναλαμβάνετε τη λέξη ενδιαφέρον που ενδιαφέρον. Ναι, έχει γιατί ενδιαφέρον το ενδιαφέρον. Ξέρετε γιατί χρησιμοποιώ φράση αφενός, γιατί εγώ φοβάμαι. Χαίρομαι το χρησιμοποιείτε, αλλά ναι, τη χρησιμοποιώ ότι είναι δικό μου θέμα αυτό και όχι τόσο μετά τη συζήτηση. Δηλαδή φροντίζω να μην πλήττω, με ενδιαφέρει πολύ, να το πάλι, να πια κάτι να συμβαίνει μέσα στη μέρα, γιατί νομίζω ότι ένας από τους φόβους μου είναι αυτή το βαρετό που συνδυνεί την τεμπελιά, την ψυχική που καταλήγει να γίνεται το που λέμε «Ω, βαριέμαι σήμερα, κουράστηκα». Είναι πολύ κατανοητό αυτό που λέτε. Όλοι έχουμε περάσει από αυτό, εγώ επίσης. Δηλαδή, θυμάμαι μικρότερος, βαριόμουν πάρα πολύ συχνά, έπλητα πάρα πολύ συχνά. Ήθελα περιβάλλοντα, ήθελα να αλλάζω πόλεις, εργασίες. Κοιτάξτε τι γίνεται. Το πιο ενδιαφέρον απ' όλα είναι όταν ανακαλύπτεις κάτι ενδιαφέρον με τον παλιό τρόπο που σκεφτόσουν. Όλο αυτό το πράγμα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι με ενδιαφέρον. Μ' αρέσει αυτό που ακούω. Μ' αρέσει, έχει χωρίς να ένα σκοπό. Χωρίς να είναι ψεύτικο. Χωρίς όλος. Κοιτάξτε πόσο γαλήνος είμαι, κοιτάξτε τι έχω καταφέρει. Έχω κάνει όλα αυτά που έχουν αυτοβελτίωση. Έχω κάνει σεμινάρια, είμαι αυτός που είμαι και κοιτάξτε σε ποια κατάσταση έχω έρθει. Αυτό, είστε σίγουροι, ειδικά όταν κάποιος το πουλάει έντονα, ότι είναι αληθινό. Ειδικά δεν υπάρχει ή αυτός είναι ο φόβος του. Υπάρχουν τρόποι για να μεταφερθούμε στο της γαλήνης, έστω και αν αυτό δεν είναι ρεαλιστικό, με κάποιο τρόπο να μας οδηγήσουμε εκεί. Με τρεις κινήσεις, με μία κίνηση, με... Η συγχώρεση είναι αυτή. Δηλαδή τι σημαίνει συγχώρεση. Εμείς νομίζουμε ότι είναι ένας ηθικοχριστιανικός, θρησκευτικός όρος και γι' αυτό έχουμε ενοχή και μαζί της. Δεν μπορώ να συγχωρώ κλπ. Αν πάμε στην ελληνική ορολογία, της λέει συν και χώρος. Δηλαδή, είμαι σε ένα χώρο αυτή τη στιγμή που είμαι μαζί σας. Αν εγώ είμαι σε ένα ψυχικό χώρο μαζί σας, μπορώ να σας νιώθω, μπορώ να καταλάβω αυτό που συμβαίνει σε εσάς και να έρθει σε επαφή με εμένα. Αυτό είναι η συγχώρεση. Εμείς οι δυο αποκτούμε λοιπόν ένα συγχωρητικό. Οτιδήποτε και να συμβεί είναι μέσα στο συγχωρητικό. Και όταν μεγαλώσει αυτό το σύστημα, μπορεί να περιλαμβάνει και άλλους. Έστε την κυρία Κάμεραμαν, το υπόλοιπο στούντιο, που είναι στα γραφεία έξω. Και τότε είμαστε σε ένα μεγαλύτερο χώρο. Αυτό είναι η συγχώρεση. Άρα δεν δίνουμε χώρο στους άλλους, με λίγα λόγια. Δεν δίνει αυτό μας. Και πώς θα αλλάξει αυτό, έτσι από τη μια στιγμή στην άλλη, λοιπόν, αλλάζει μεταξύ μας. Γιατί πρέπει να αλλάξει από τη μια στιγμή, γιατί να μην έχει, γιατί πρέπει να πάει στιγμή, φέρε μου και άλλο στοιχείο, αλλάζω, είναι στιγμή, ευχαριστώ. Γιατί ο χρόνος δεν είναι τόσο ζόρικος και τόσο, πώς να το πω, εκβιαστικό. Γιατί θέλουμε να κερδίσουμε χρόνο και να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την ψυχική μας ισορροπία το συντομότερο, ώστε να μην ταλαιπωρούμαστε. Μα το άγχος για να κερδίσουμε χώρο εμποδίζει την ψυχική μας ισορροπία. Ο άγχος και για να μπορέσεις να κερδίσουμε καλύτερο, δεν γίνεται. Γιατί να κερδίσουμε με αυτόν τον τρόπο και απλώς να ζούμε περισσότερο έτσι κερδίζουμε χώρο και χρόνο. Συγχωρώ, συγχρόνω.
Άρα είναι όλα λάθος, από ό,τι κατάλαβα. Όχι, όλα είναι πολύ ωραία. Ο καθένας μας είναι... Δεν ξέρω, μ' ακούς καλά, έτσι που στα είπα εγώ. Όχι που εσείς, εσείς καλά τα λέτε. Εγώ έτσι που εσείς σας περιγράφετε αφάση. Αλλά όταν άλλο να ταυτιζόμαστε με τη φάση και άλλο να βλέπουμε εικόνα. Σωστά, έχετε δίκιο. Γιατί ο καθένας έχει στο μυαλό του αυτά που έχει στο μυαλό του. Είναι αυτό που λένε ότι βλέπουμε κάτι πιο, αλλά δεν ξέρουμε το πιο. Είναι σιγά σιγά. Το σιγά σιγά μπορεί να είναι σε μία ώρα. Στα τέρμινα. Άρα, ο καθένας έχει το δικό του. Ελάτε να συγχωρείτε λίγα λόγια. Θέλουμε και συγχώνευση μαζί με τη συγχώρεση. Ελά να ορίσουμε τη συγχώνευσή μας μέσα από την προσωπική μας ιδέα. Η συγχώνευση δεν σημαίνει ότι γινόμαστε μια σούπα. Όχι. Όπου αφομοιωνόμαστε. Η συγχώνευση σημαίνει ότι εγώ βλέπω αυτό που είσαι, βλέπεις αυτό που είμαι, βλέπουμε και την επαφή μεταξύ μας. Mm-hmm. Μερικές επαφές δεν θα είναι πολύ ευνοϊκές. Θα πάμε σε άλλες επαφές. Δεν είμαστε αναγκασμένοι με ανθρώπους άλλους όταν η ενέργειά μας δεν το σηκώνει. Με εξοκόμμα, ξέρετε. Φυσικά. Γιατί και η ενέργεια είναι κάτι το οποίο αντιλαμβάνεσαι με την πρόσχεια του, αν θέλεις ή όχι, να το παραδεχτείς. Δηλαδή, μπαίνεις σε ένα χώρο και λες κάτι με ενοχλεί. Θεωρητικό, όλο είναι μια χαρά. Κάτι. Και μπορεί αυτό το κάτι να εκπέμπεται τον που είναι δίπλος χωρίς να φταίει ο άνθρωπος. Με το κάποιον άλλο μπορεί να τα πηγαίνει θαυμάσια. Δεν ξέρω τους δύο είναι καλός ή κακός. Ας την υπολογίσουμε σαν παράγοντα. Την υπολογίσουμε πολύ σοβαρά σαν παράγοντα, γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια. Δίνουμε χώρο σε όλους και σε όλα. Απλώς είπαμε λίγο στην αρχή ότι αυτό που λέει κοντότητα είναι ο τρόπος που διαμορφώσαμε τη ζωή μας για να σε ένα δύσκολο κόσμο. Mm-hmm. Παίζουμε διάφορους ρόλους, όλοι ανταποκρίνονται σε αυτό που λέμε χαρακτήρα, σε αυτό που λέμε επαφλούς. Όλα αυτά γίνονται επειδή χρειάζεται να έχουμε. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Όταν φύγουμε από αυτό το ποιό, τότε υπάρχει ένα άλλο κομμάτι που αναδύεται από μέσα μας, γιατί πια μήπως επιβιώσει, έχει επιβιώσει και ζει. Πολύ ωραία. Θυμήστε μου τα της... Η εκδήλωση θα γίνει στο χώρο του Φιλόξενου, χώρο του Μπισκότο, ο οποίος είναι στο Μετατερμός. Αρχίζουμε στις 8 και 4, είναι διαδραστική. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως τώρα, απλώς λέω κάτι και οι άλλοι με ακούνε με ανοιχτό ή κλειστό στόμα ή τι άλλο. Όλο γίνεται μέσω μιας διάδρασης, γιατί οι ερωτήσεις είναι αυτές που γεννούν το αποτέλεσμα. Απαντήσεις, ερωτήσεις δεν γίνονται. Έχετε δίκιο, δεν τολμάει κανένας. Βέβαια, παρατηρηθεί για το φαινόμενο ότι με το που κάνει κάποιος μια ερώτηση, ανήκος του αιώλου. Είπανε, έκανε κάποιος το πρώτο βήμα, άρα τώρα μπορούμε ασκώ. Μακάρι, αυτό τον ασκώ και αυτό τον αέρα το χρειαζόμαστε. Ναι, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.